Η απόφαση της Ιταλικής ΕΝΗ να κινήσει διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμών σε ευρώ και ρούβλια στην Gazprom Bank, όπως έχει απαιτήσει η Μόσχα από όλους τους πελάτες της, προκαλεί κλειδονισμούς. Στις Βρυξέλλες σήμανε συναγερμός παρά τις διαβεβαιώσεις ότι κατά 30% κρατική Ιταλική εταιρεία θα πληρώνει σε ευρώ, ότι οι πληρωμές αυτομάτως μετατρέπονται μέσω αυτής της διαδικασίας στο ρωσικό νόμισμα. Τα κράτη-μέλη πήραν μια συλλογική απόφαση να επιβάλλουν μια σειρά κυρώσεων. Άρα είναι απόλυτα φυσιολογικό τα κράτη-μέλη να έχουν την υποχρέωση εφαρμογής των αποφάσεων που έχουν την ισχύ νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα κράτη-μέλη αποτυγχάνουν σε αυτό, το γενικό πλαίσιο των διαδικασιών παραπομπής μπορεί να ξεκινήσει από την Κομισιόν. Η ΕΝΗ υποστηρίζει ότι ο λογαριασμός σε ρούβλια ανοίγεται ως προληπτικό μέτρο και επαναλαμβάνει ότι οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη είχε δηλώσει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες πράττουν αναλόγως.